5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 9 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης 2022. Και για να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, συνδεόμαστε με τον Γιώργο Πολυζώη, πρωταθλητή συνοδηγό αγώνων rally στην Ελλάδα και συνεργάτη στο motorrun.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Έχουμε μπει πια στην έκτη ειδική διαδρομή του αγώνα, η οποία συνεχίζει να πραγματοποιείται. Η μεγάλη έκπληξη σήμερα μετά τη χθεσινή πρωτιά του Thierry Neuville στο Ολυμπιακό στάδιο στην υπερειδική είναι η απόλυτη κυριαρχία της Ford. Είναι πράγματι έκπληξη αυτή για σένα? Έκπληξη δεν είναι για μένα η κυριαρχία της Ford, γιατί όπως είχα πει και τις προηγούμενες μέρες στα δικά μου προγνωστικά, ο Σεβαστιάν Λέμπ ήταν το φαβορί. Άρα θεωρώ ότι ήταν κοντά στα δεδομένα. Η έκπληξη είναι ο Λουμπέ, ο οποίος προηγείται και στη γενική κατάταξη. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό και να προσπαθώ και το ίδιο. Σωστά. Να θυμίσω εδώ ότι από τις 5 ειδικές διαδρομές σήμερα, τις 3 έχει κερδίσει ο Σεμπαστιάν Λέμπ, τις 3 πρώτες, τις 2 επόμενες ο Πιέρ Λουί Λουμπέ, και ενώ απομένει μία ειδική διαδρομή, η ειδική διαδρομή Βοξίτες, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 παρά 7 πρώτα λεπτά. Γιώργο, τα παράπονα των φαβορεί για αυτόν τον αγώνα, όπως του Ροβάμπερα και του Τάνακ, σε σχέση με την κατάσταση του δρόμου, πού οφείλονται? Οφείλονται ότι οι δρόμοι, όταν τους περνάνε οι οδηγοί στο πρώτο τους πέρασμα, είναι ιδιαίτερα κλειστέ, ώστε του πρέπει στην Ευρώπη. Αν έχεις την καλοσύνη να μείνει σταθερό σε ένα σημείο και δεν σε ακούμε πολύ καλά, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Γιώργο Πολυζώη. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι παράλληλα με το Rally Ακρόπολης διεξάγεται και το Grand Prix της Formula 1 στην Ιταλία. Σήμερα Παρασκευή, 2 σκέλη ελεύθερων δοκιμών, 3 με 4 το πρώτο, 6 με 7 το δεύτερο, αλλά το έχουμε μπροστά μας. Αύριο Σάββατο από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών και οι κατατακτήριες δοκιμές από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο αγώνας στην πίστα της Μόντσα θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα της Κυριακής. Σας μιλούσα νωρίτερα για τις ειδικές διαδρομές που πραγματοποιούνται σήμερα στο Eco Rally Ακρόπολης. Αύριο Σάββατο έχουμε άλλες 6 ειδικές διαδρομές και 3 για την Κυριακή, όταν το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί ο αγώνας. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Rally Ακρόπολης είναι ιδιαίτερη, καθώς σε αυτές τις 6 ειδικές διαδρομές της Παρασκευής δεν υπάρχει ενδιάμεσο σέρβις. Άρα τα πληρώματα κάνουν περίπου έναν αγώνα συντήρησης, κινούνται σχετικά επιφυλακτικά, προκειμένου να φτάσουν το βράδυ στην Λαμία και να ξεκινήσουν αύριο το πρωί αλόβητοι, επιδιώκοντας τον καλύτερο δυνατό χρόνο για αυτούς. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Σας ακούω καθαρά και είμαι και σε σημείο που έχει σήμα. Σπουδαία. Μιλούσαμε για τα παράπονα του Τάνα και του Ροβάμπερα σε σχέση με τα ελληνικά χώματα των διαδρομών που έχουν ήδη διανύσει. Νομίζω τα ελληνικά χώματα δεν δίνουν κάτι διαφορετικό. Αυτό που δίνει διαφορετικό είναι η δικιά τους διέλευση. Ο Ροβάμπερα πέρυσι ήταν γεμάτος χαρά που προηγήθηκε στον αγώνα. Φέτος όμως, επειδή πρωτοπορεί στο πρωτάθλημα, ξεκινάει πρώτος. Σαν πρώτη διέλευση, με αποτέλεσμα αυτός να σκουπίζει το δρόμο, όπως λέμε στην αγωνιστική. Σκουπίζω το δρόμο σημαίνει κάνω τις πρώτες ροδιές. Όσες περισσότερες ροδιές έχει η ειδική διαδρομή, τόσο καλύτερο κράτημα έχει στη συνέχεια. Άρα αυτός ανοίγει το δρόμο για τους άλλους, με αποτέλεσμα να έχει σοβαρό μειονέκτημα αυτή τη στιγμή. Και αυτό τον αγχώνει από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε στις 8 παρα 5 όταν πια θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η ειδική διαδρομή Βοξίτες. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.